Να υποδεχθούμε την καλεσμένη μας για σήμερα, την αγαπημένη φίλη, συνάδελφο, δημοσιογράφο, παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΡΙΚ, αυτά Γογό Αλεξανδρίνου. Με το δεξί, με το αριστερό, εγώ δεν πιστεύω στις προλήψεις. Καλή χρονιά. Οπότε, καλή χρονιά, πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Κατάφερες και μας ήρθες. Να πούμε καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά, με υγεία, είναι το πιο σημαντικό. Αυτό. Αυτό είναι κάτι πολύ μικρό, γιατί δεν μπορούσε να έρθει με άδεια χέρια πρώτη εκπομπή του χρόνου. Μα είναι δυνατόν. Δεν γίνεται. Με καλοπιάνεις τώρα για να είμαι καλός μαζί σου. Όχι, 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 καθόλου. Καθόλου. Απλώς δεν ήθελα να έρθω έτσι. Να ξέρεις, είναι με πολύ αγάπη φέρνει γούρι, γιατί έχω φτιάξει όταν γεννήθηκε η κορούλα μου η δεύτερη. Και τα δίνω για καλοτυχία. Μάλιστα, είναι για να το δείξω. Πρέπει να το δείξεις. Που είμαστε εδώ, έτσι. Α, είναι και ασορτή με το ροζ. Να το βάλω έτσι εδώ. Καλά, όχι ακριβώς. Δεν είχα αυτό υπόψη, αλλά όπως νιώθεις καλά. Τι γίνεται, καλά, πρόλαβες και ήρθες. Άσε, σήμερα πραγματικά, δηλαδή αυτή η μέρα είναι το κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Μια περιπέτεια. Ήσουν αστροτρόοδος. Ήμασταν, είχαμε πάει πριν 2 μέρες. Γιατί πάμε κάθε χρόνο, το έχουμε έτσι έθιμο. Και ενώ ήμασταν για πρώτη φορά στα χρονικά η οικογένεια Προύντσο στην ώρα της να αναχωρήσει, να έρθει για να έρθει η γογό δουλειά κτλ. Όλοι τακτοποιημένοι, φορτωμένο το αυτοκίνητο, σε βαθμό φορτωμένο που λέω τα παιδιά τα πήραμε για να είμαστε σίγουροι, τα βαλεχωρέσανε. Και εκεί υπόγειο νομίζαμε ότι είμαστε άνετοι, γιατί σου λέω το κάνουμε κάθε χρόνο αυτό. Ανεβαίνουμε πάνω στο Τρόδος για να κατεβούμε να έρθουμε Λευκοσία. Και φρακάρατε. Και μείναμε. Και να πεις φρακάραμε από το χιόνι να διασκεδάσουμε κιόλας. Έχουμε κολλήσει μες στην κίνηση, μην άρχισε να με πιάνει κλειστοφοβία. Στο ίδιο σημείο, για περίπου 35-40 λεπτά κολλημένη. Και άρχισε να με πιάνει το αυτό. Εντάξει, κάναμε 2,5 ώρες πλάτρες Λευκοσία, νομίζω είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Πηγαίναμε Αθήνα και κατέβαιναμε και στο ξενοδοχείο. Αυτό το πράγμα το ότι όταν λέει η αστυνομία ότι οι δρόμοι είναι ολισθηροί, ότι έχει παγετό, ότι μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Και όλοι παίρνουν τα αυτοκίνητα να πάνε στο Τρόδος, δηλαδή. Είναι δεν σαν είναι μόνο αυτό, ρεσί. Να σου πω τώρα για να καταλάβεις πόσο στενοί είναι οι δρόμοι στο Τρόδος. Ανεβαίνανε μέχρι τα μισά, γιατί δεν μπορείς να βάλεις αλυσίδα και να πηγαίνεις στην άσφαλτο, την κάνουν εκεί. Και τάγανε μέσα στη λωρίδα, δικιά μας η λωρίδα, καλά, αυτό, άνετα, για να βάζουμε μπρος-πίσω την αλυσίδα. 5 που το κάνανε αυτό, τελείωσε. Τελειά, είμαι μετά είχε και ένα ατύχημα, γιατί εντάξει, ήταν πραγματικά ολισθηρός ο δρόμος, πολύ χαμηλή ορατότητα. Εντάξει, περιπέτεια όμως. Ωραία. Περάσατε καλά. Πολύ ωραία. Εγώ έκανα τα δικά μου τα δημοσιογραφικά, βίντεο, φωτογραφίες. Σε είδα εδώ μεσημέρι, βγήκε στο Βομέρα σε μέρα, έκανε ανταπόκριση. Πήρα να ειδοποιήσω. Παιδιά, συμβαίνει αυτό και αυτό. Ξέρεις, εγώ τι και να γίνεται. Είναι η αρρώστια της δουλειά. Αυτό ναι, είναι πάντα. Ναι, παιδιά κλαίγανε πίσω, η μεγάλη διαμαρτυρόταν, βαρέθηκα. Ο άντρας μου είχε μια γωνία, πώς θα κατέβουμε κτλ. Εγώ το δημοσιογραφικό δαιμόνιο φωτογραφίες, να ειδοποιήσω τον αρχισυντάκτη, να βγάλω πλάνα. Εντάξει. Και περάσατε την πρωτοχρονιά στο Τρόδος. Ναι. Αλλάξατε τον χρόνο εκεί. Ναι, ναι. Ρικ πιάνει εκεί. Ρικ έπιανε, ναι. Αλλά δεν είδατε. Να σου πω την αλήθεια, όχι, γιατί είχαμε. Δεν πειράζει. Και πολλοί άλλοι κόσμοι. Είχαμε 10 τσαμάτα, παιδιά. Το πιστεύω ότι έχει πει. Λοιπόν, το προσπερνάω. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι είχαμε τόσα πολλά παιδιά και τόσο πολύ φάει μπροστά μας. Μακάρι να είμαστε καλά, που δεν είδαμε πολύ τηλεόραση. Ναι. Καλά κάνατε. Παίζαμε επιτραπέζι και τέτοια. Πόσα χρόνια έχει που πάτε, είπες ότι πάτε χρόνια τώρα. Νομίζω είναι τρίτη χρονιά που πάμε. Α, τώρα πρόσφατα δηλαδή αποκτήσατε αυτή τη συνήθεια. Ναι. Νόμιζα ότι επειδή δεν έχει στην πλατεία Ελευθερίας πλέον τίποτα πανηγύρια κλπ. Ότι από τότε που σταματήσαν τα πανηγύρια στην πλατεία Ελευθερίας, αποφάσισε να πηγαίνει στο Τρόδος. Ήμασταν τακτικοί κάθε χρόνο στην πλατεία. Το πρώτο τραπέζι. Πες μου, δεν σου κάνει εντύπωση ότι φέτος, ας πούμε, έβλεπα χθες τα δελτία, ξέρεις, για την αλλαγή του χρόνου κλπ. Και ότι μου έκανε εντύπωση φοβερή ότι στην πρωτεύουσα της Κύπρου δεν είχε τίποτα. Δηλαδή, πώς άλλαξε ο χρόνος, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο, στις πρωτεύουσες όλου του κόσμου. Και για την Κύπρο δείξαμε, ας πούμε, τι έγινε στη Λεμεσό κλπ. Και Λευκοσία. Ναι. Είχε στη Λεμεσό. Στη συμπρωτεύουσα που λένε. Τι να κάνουμε, είναι στο πόδι μας. Μπράβο, η συμπρωτεύουσα. Θα ήταν ωραία. Είναι λυπηρό να μην έχει κάτι. Αλλά να σου πω, όχι να έχει κάτι απλώς για να έχει. Να έχει κάτι και να είναι όπως πρέπει. Όχι φαντασμαγορικό, αλλά να είναι γιορτινό. Εντάξει, θα τελειώσει τώρα η πλατεία. Το γιοφύλλο της Άρτας. Το να τελειώ, περίμενε. Το όπου να σε τελειώνει είναι περίμενε. Διότι δεν είπα όπου να σε, είπα να τελειώσει. Ναι. Προσέχω εγώ τι λέω. Να τελειώσει η πλατεία και όταν τελειώσει η πλατεία θα κάνουμε και έτσι ένα ωραίο εγγένειο και μετά θα κάνουμε. Γιατί κάναμε αυτό το μεγάλο πλακόστρο εδώ εκεί και να μαζευόμαστε να αλλάζουμε το χρόνο. Αλίμονο. Υπήρχε κόνσεπτ. Υπάρχει πάντα. Στα σχέδια ήταν πάντα αυτό, ότι να υπολογιστεί ότι πρέπει να μαζευόμαστε εκεί την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Κάνεις New Year's Resolutions, που λέμε στην Κύπρο. Στην Κύπρο, ναι, στο χωριό μας. Όχι, το κάνω πιο συχνά. Δεν περιμένω το τέλος του χρόνου. Βάζεις δηλαδή ολόχρονα στόχους. Ναι, πώς λέμε από Δευτέρα δίαιτα. Ναι. Αυτό. Το α, κάνω. Και, εσύ, και ο Ιάσονος είπε από Δευτέρα. Καλά, εγώ όχι σε τον Ιάσονος, εγώ το εννοώ και το ξέρεις. Ναι, ότι αν μου πω ότι προσέχω, είμαι στρατιώτης.
Το κάνω πιο συχνά, δεν περιμένω. Είναι όλα μέσα στο μυαλό μας, νομίζω, αυτά, ότι αλλάζει χρόνος και πρέπει να πάρω αποφάσεις για τη ζωή. Εντάξει, δεν είναι άσχημο ορόσημο, αλλά δεν είναι για μένα το μοναδικό. Πόσο διαφορετική είναι η ζωή σου σήμερα σε σχέση, ας πούμε, με το πριν 5 χρόνια. Πριν 5. Όχι πολύ πριν 5, πριν 15 πάρα πολύ. Καλά, πριν 15, ναι, εντάξει, πριν 15 ίσως. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλάζει με την ημέρα η ζωή, ναι. Όχι με το χρόνο, ούτε με τη δεκαετία. Αλλά, ξέρεις τι παρατηρώ, αλλάζει προς το καλύτερο. Mm. Πολύ προς το καλύτερο. Έχει άλλη ομορφιά τώρα. Ωραία ήταν που ήμασταν μόνοι μας, που ήμασταν ανέμελοι, που για να πάμε βουνό ή θάλασσα παίρναμε μια τσαντούλα τόσο και τη βάζαμε στην πλάτη και τώρα θέλουμε 10 τσάντες γιατί έχουμε και 2 παιδάκια, μα κάναν καλά. Έχει άλλη ομορφιά όμως. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Άλλο πράγμα. Και οι γιορτές είναι αλλιώς. Και η καθημερινότητα είναι αλλιώς. Όλα είναι αλλιώς. Αυτό το φρύδι όταν σηκώνεται. Δεν ξέρεις... σηκώνεται πολύ τελευταία όμως. Ναι, αλλά τελευταία πολύ όλοι. Ναι. Ότι... Ναι, είμαι πολύ ζεν. Είσαι... Το έχω δουλέψει. Είσαι πιο ήρεμη τώρα. Είναι αυτό ναι. που έλεγες πριν. Απλά τώρα το, ξέρεις, το έκανες ασυναίσθητα. Ναι. Σηκώθηκε το φρύδι και είναι σήμα κατά τεθέν. Σκέφτηκα τις 10 τσάντες που έχετε γι' αυτό. Έτσι λίγο. Ναι. Λοιπόν, όχι. Περίμενε λίγο γιατί ξέρω ότι έχεις κάποιες μανίες εδώ. Τι, ναι. Όχι και σε αποσυντονίζω γιατί πέφτουν τα μάτια σου επάνω εδώ που είναι όλα. Να σου πω, ήθελα να τα φτιάξω. Που είναι αλλά όλα ασημάζευτα. Μην δείξω. Περίμενε. Να κάνω κάτι λίγο. Τι να κάνεις λίγο. Το τηλέφωνο ισχύει. Αυτό, ναι, ξέρω γιατί. Ήταν λίγο στραβό το τηλέφωνο. Να κάνω κάτι ακόμα. Μπορώ να σηκωθώ, Αλεξία. Ναι. Είχαμε φάει, Αλεξία. Όχι, δεν θα σε φάει. Αυτό. Λοιπόν. Μην το σκεπάζεις. Ναι. Αυτό. Και αυτό στα σκουπίδια. Δεν μπορώ. Συγγνώμη. OCD το λένε. Ναι, αυτό. Αυτό πώς το λένε. Είναι αυτό το. Να τα διοργανώνει όλα. OCD νομίζω. Αυτό δεν ξέρω πώς το λένε, αλλά μην αρχίσει. Α, μου το καθέστρεψε. Πρέπει να τα κάνει όλα τα, ξέρεις. Ναι, τώρα είμαστε μια χαρά. Μπορούμε να συζητήσουμε. Ωραία. Ναι. Πες μου, όταν ήσουν ένα παιδί, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Όταν ήμουν ένα παιδί, πρώτα ήθελα να γίνω μπαλαρίνα γιατί πήγαινα μπαλέτο. Και μετά που καταστράφηκε αυτό για πρακτικούς λόγους, από νωρίς είχα καταλάβει ότι ήθελα να μπω σε αυτό το χώρο της δημοσιογραφίας, όχι της τηλεόρασης. Να ψάχνω. Να ψάχνεις ναι, πράγματα. Να ψάχνω. Μου άρεσε πολύ. Όχι να ανακατώνω. Να ψάχνω. Να ψάχνεις. Ή το παιδάκι με τις 50 ερωτήσεις. Ναι. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, πώς έγινε έτσι, γιατί αλλιώς. Α, η κόρη σου από σένα πήρε δηλαδή. Όχι μόνο και από τον πατέρα της. Α, ήταν και αυτός έτσι περίεργος. Ενώ περίεργος με την έννοια είχε ναι, την περιέργεια ναι. να μάθει και να αναρωτιέται. Όχι, από μένα έχει πάρει τις ερωτήσεις και από τον πατέρα της το χτίσιμο της επιχειρηματολογίας. Α, είναι σε αυτό για το να σημείο. Πετύχουμε τους στόχους, ναι, ναι. Θυμάμαι μια φορά που κάναμε μια συνέντευξη με την κόρη σου, που όταν τη ρώτησε τι θέλει να γίνει, όταν μεγαλώσει. Παρακαλώ. Το έπαιζε σε όλα. Σε, αλλά, σε πολλά ταμπλό, ναι. Ναι, 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 ναι. Αλλά έχει και στην πίσω τη μέρα του μυαλού της ότι να κάνω και αυτό που μου αρέσει, αλλά και να κάνω και κάτι που να βγάλω και λεφτά. Α, ναι. Ναι, έτσι στο. Α, είναι και φιλάργυρη, δεν το ήξερα αυτό. Για την οικογένεια, είπε. Α, είπε για την οικογένεια. Για την οικογένεια. Εντάξει, είναι σε καλό δρόμο τότε. Έτσι όπως το είπε. Το παρεξήγησα. Το παρεξήγησα λίγο. Μετά, το παιδί. Μετά από 2 παιδιά. Mm. Έχεις κατασταλάξει πλέον γιατί λέμε κοιμήθηκα σαν μωρό. Ναι. Γιατί όταν είναι μωρά. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ναι. Μα τίποτα όμως, δηλαδή. Λέω του, θέλω και εγώ να δω πώς εξηγείται επιστημονικά. Να τα σηκώνεις από εδώ, να τα πηγαίνεις από εκεί. Φασαρίες, χαμός. Τίποτα. Αγγελούδι. Κοιμάται, μιλάμε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και τίποτα. Είναι... Βαθύς ο ύπνος. Βαθύς. Και ξυπνάει και φάτη. Και μια χαρά. Η μικρή. Ναι, η μεγάλη όχι. Πλέον, άμα τη μετακινήσει, ξυπνάει. Λέω το μωρό, ναι. που είναι τώρα 16 μηνών. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Επίσης μπορεί να φέρει 30 σβούρες μες στον ύπνο της και πάλι δεν ξυπνάει. Βέβαια ξυπνάνε οι υπόλοιποι, αλλά εντάξει. Αυτό το είναι αναγκαίο κακό. Ναι, εντάξει, μακάρι να είναι καλά. Όταν δεν σε ξυπνά λοιπόν το μωρό, για ποιους λόγους μένεις άϊπνη. Από το άγχος. Είσαι αγχώδης γενικά. Είμαι, το έχω μειώσει όμως, ναι. αλλά έχω πολύ άγχος για τα παιδιά. Ναι. Και τα, εγώ κοιμάμαι πολύ ελαφριά, άρα και ο παραμικρός θόρυβος μπορεί να με ξυπνήσει. Η βροχή, ας πούμε, αυτό, με ξυπνάω. Δεν κλείνω μάτι. Παραμικρός θόρυβος μες στο σπίτι. Με ξυπνάει. Ξέρεις μια πόρτα, ρε παιδί μου, συστολή, διαστολή. Θα ξυπνήσω. Και τώρα αυτό εντάξει, αυτό είναι επειδή κοιμάσαι ελαφριά, ακούς το θόρυβος και ξυπνάς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το να θέλεις να κοιμηθείς και να μένεις άϊπνη. Το άγχος. Σκέφτομαι. Εγώ, άμα πέσω στο κρεβάτι, λέω Θεέ μου, σε παρακαλώ να κοιμηθώ πριν αρχίσω να σκέφτομαι. Γιατί αν αρχίσω να σκέφτομαι, τέλειωσε. Γιατί δεν κάνεις αυτό που λένε να μετράς προβατάκια. Δεν πιάνει. Μήπως αν μετράς λαγουδάκια. Δεν πιάνει. Μήπως θέλετε ότι μας μάθανε να μετράμε, να λέμε με μέτρα βαβατάκια. Ό,τι και να μετρήσω δεν πιάνει. Αρχίσω και μετράω άλλα εγώ και το μάτι είναι μια μεγαρίδα. Και μετά είναι... Ναι, δεν κοιμάμαι.
Το άγχος με κρατάει ξύπνια. Λοιπόν, πρέπει να σου πω τώρα κάτι που το θυμήθηκα, θα ήθελα να σου το πω στην αρχή της εκπομπής, αλλά το ξέχασα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πέρυσι τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Δεν είναι γραμμένο εδώ. Ναι. Λοιπόν, πέρυσι τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Ναι. Καθόμουν εκεί που κάθεσαι εσύ. Ναι. Ως καλεσμένος στην εκπομπή. Σε ποια εκπομπή? Σε αυτή που ήταν αυτή την ώρα, στη γυναικεία υπόθεση. Α, στη γυναικεία υπόθεση. Ναι. Ναι. Ήμουν ο πρώτος καλεσμένος του 2018. Καρμικό. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό το καρμικό ότι καρμικό, είναι. Καρμικό. Στο λέω, απλά να το προσέξεις. Ότι είσαι η πρώτη καλεσμένη. Δεν νομίζω να καθίσω στη θέση αυτή. Ποτέ μιλάς ποτέ, βέβαια. Ούτε. Αλλά... δεν ξέρω, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Σωστό, λένε. Αλλά... απλά στο λέω, έτσι, να το έχεις υπόψη σου. Ελπίζω να μην μου το εύχεσαι. Όχι, δεν στο εύχομαι, γιατί, παιδί μου, εντάξει. Σε okay. Πειράζω, βρε. Δηλαδή, θέλεις μια ζωή να κάνεις δελτία. Καλά, δεν τα κάνω και 30 χρόνια. Εντάξει, okay. Μετά, κάποιος μια όταν ζωή. Φτάσεις, ας πούμε και εγώ, εντάξει, μετά από 20 χρόνια... Σε καθημερινή okay. βάση τώρα 3 μήνες έχω κλείσει. Ναι. Κάτσε, περίμενε. Έτσι πως το είπες και το κάνω μια ζωή και κάποια σιγά σιγά πρέπει εντάξει, να αποσυρθώ. Εντάξει, πουλάκι μου, όχι, δεν το είπα έτσι. Λέω ότι δεν έχει σκεφτεί, ας πούμε, αυτό, ότι μετά από μια δεκαετία, μετά από μια 15 ετία, ας πούμε, να κάνεις κάτι διαφορετικό. Δεν έχω σκεφτεί δεν το μετά. Σκεφτεί ποτέ. Δεν έχω σκεφτεί το μετά. Ναι. Τώρα ξεκίνησα. Σκέφτομαι το τώρα. Μπράβο. Το δελτίο, πώς θα πάει καλά, να δουλεύουμε, να το στηρίζουμε και να προχωράει. Αυτό με απασχολεί. Δεν με απασχολεί τι θα κάνω σε ένα χρόνο. Δεν έχεις σκεφτεί δηλαδή τι θα κάνεις όταν βγεις στη σύνταξη. Έχω ακόμα, Γιώργη, για να βγω στη σύνταξη. Για να με διώχνει. Δεν έχω καταλάβει. Με κάλεσε για να μου ανακοινώσει. Ξέρετε κάτι, συνάδελφοι. Με έχει καλέσει για να με διώξει. Δεν είσαι προνοητική. Δηλαδή να πει ότι, α πούμε, παιδί μου. Όχι. Εγώ διάβαζα. Όχι. Εγώ, πρόσεξε. Εχθές, εγώ, αυτό που λες εσύ. Ναι, ναι. Ό, το είχα και εγώ. Δηλαδή, εγώ από μωρό το είχαμε. Το να διάβαζω εφημερίδες, να ενημερώνομαι κλπ. Ναι. Και παρόλο που έχω πλέον κάνει στροφή στην καριέρα μου και έχω φύγει από την ενημέρωση. Ναι. Δεν μπορώ. Όλα τα notifications που έχω ενεργοποιημένα στο κινητό μου είναι για ειδήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, μα δεν έχει να κάνει. Λέει εχθές, ας πούμε, παράδειγμα. Αυξήσεις κάθε 5 χρόνια στο τουκουά. Μάλιστα. Γιατί, για να είναι βιώσιμο. Μάλιστα. Και το κάνω κλικ αμέσως να ανοίξω, γιατί με ενδιαφέρει να δω μέχρι πότε θα είναι βιώσιμο. Θα πάρω σύνταξη. Δεν θα πάρω. Θα υστερινά σου, θα έχεις κάτι. Βέβαια, ναι. Λίμωνο. Να μην το σκεφτώ. Δεν έχω φτάσει μέχρι και κάτω. Δεν έχω φτάσει. Ζω το τώρα. Να σου πω, μπορεί να βγω έξω και να πέσει στο κεφάλι μου μια γλάστρα, ρε παιδί. Καλά, αυτό ναι. Και να μείνω στον τόπο. Θα σκέφτομαι εγώ μετά από 20 χρόνια αν θα έχω τουκουά να παίρνω. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Με τη μέρα πάμε. Την με υγεία μας να έχουμε, να είμαστε καλά, τα παιδιά μας να είναι καλά. Μια που το είπαμε, που αναφερθήκαμε στην επικαιρότητα και τη δημοσιογραφία. Ναι. Πρόσχετα θα με ρωτήσει τώρα, γιατί έχω κάτι δυσαρεσμένη από τις στροφές. Όχι, όχι, όχι. Γενικά, ποιο θέμα της ειδησιογραφίας ναι. νομίζεις ότι δεν λαμβάνει τη σημασία που του αξίζει. Δηλαδή, ότι το έχουμε πια... Στην Κύπρο εννοείς ναι, γενικότερα. Ναι, στην Κύπρο, ναι. Γιατί γενικά έχουμε, ας πούμε, ναι. μια τάση να υποβαθμίζουμε πάρα πολύ τα διεθνή γεγονότα. Αυτό θα λέγα. Με στενοχωρούσε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν δίναμε πολύ βάση στα διεθνή γεγονότα. Όμως νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει να αποκαθίσταται. Γιατί καταλάβαμε ότι κάποια από αυτά συνδέονται, πολλά από αυτά συνδέονται και με εμάς, ναι. ενώ με την Κύπρο. Αλλά και ανεξάρτητα, είτε κυπροποιούνται κάποια γεγονότα είτε όχι, έπρεπε να μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει εκτός. Αυτό έχει αρχίσει να συμβαίνει. Αυτό με ενοχλούσε πάρα πολύ παλαιότερα, που δεν δίναμε σημασία. Επίσης πιστεύω ότι είναι λίγο υποτιμημένα κάποτε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Τα πολύ απλά. Που θεωρώ ότι αν αρχίζεις και τα βάζεις σε μια τακτική βάση με στην ειδησιογραφία, κάποια στιγμή θα λυθούν κιόλας αν έχουν τη μορφή του προβλήματος. Και αυτό λίγο το έχει αρχίσει να αλλάζει. Αλλά αυτό με τα διεθνή μου το πήρες από το στόμα. Ναι. Ήταν το νούμερο ένα που είχαμε ως θέμα, πιστεύω, ως πρόβλημα. Πιστεύεις ότι το 18. Αν θα σου έλεγα να ξεχωρίσεις δύο γεγονότα, ένα στην Κύπρο και ένα τη διεθνή επικαιρότητα. Τώρα δύσκολα μου. Δύσκολα βάζω. Σου βάζω. Ναι. Λοιπόν, είναι, δεν πειράζει. Πάμε να σου βάλω πολλά. Πιο εύκολα. Τόσο πολλά. Πόσες φορές την πάτησες και έκανες κλικ ναι. σε μια είδηση ναι. για να διαπιστώσεις ότι ο τίτλος δεν έχει καμία σχέση με την είδηση. Όχι, καταλαβαίνω πλέον από το site. Α, είναι θέμα site πλέον. Οι προσδοκίες μου ανεβαίνουν και κατεβαίνουν ανάλογα από το. Ναι, ποιος το στέλνει. Υπάρχουν sites που μπορεί να στείλουν κάτι και καν να μην πω μέσα. Ναι. ναι. Αλλά καμιά φορά ξέρεις και λίγο και τα πιο υποτίθεται λίγο πιο σοβαρά, καμιά φορά το κάνουνε. Δεν λέω. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ναι. Λάθη μπορεί να γίνουν. Αλλά αυτό το παραπλανητικό, όταν γίνεται με σκοπιμότητα, γίνεται και συστηματικά από κάποιους. Οπότε ναι. μετά αρχίζεις και είσαι υποψιασμένος. Δεν πηγαίνεις εκεί. Μπορείς να αντιληφθείς όταν διαβάζεις μια είδηση. Ναι. Όχι τώρα από αυτά τα site, αλλά. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής προπαγάνδας, ναι. όχι μόνο στην Κύπρο και διεθνώς. Ναι. Να καταλάβεις αν μια είδηση είναι fake news. Γιατί πολλές φορές γράφονται με τέτοιο τρόπο που σου αποκρύπτουν 2-3 γεγονότα ή 2-3 λεπτομέρειες από κάτι
για να σου παραπλανήσουν τελείως την εικόνα. Να σου πω, δεν μπορώ να πω ότι διαβάζω κάτι και με ειδήμων και λέω αυτό είναι fake news, όμως έγινε και πρόσφατα, ας πούμε, κάτι που το διαβάσαμε και λέγαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν έχει σημασία ποιος έχει γράψει, που ήταν εγνωσμένου κύρους, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Και πράγματι, κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτή την είδηση. Ναι. Δεν στοιχειοθετεί το, για να μην πω ότι ήταν fake news. Ήταν αυτό το διαφορετικό. Τώρα το ράδιο Αρβίλα, καλά, γίνεται χαμός. Είναι... Δεν το συζητώ. Να το πω έτσι πιο... Ναι. Πότε είναι η τελευταία φορά που είπες «εγώ στο είπα»? Το λέω 30 φορές την ημέρα. Στο πλούντζο. Στόπαγο. 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 Συνέχεια. Πες το, repeat. Ναι. Και όταν δεν το πω, γιατί άμα μου λέει πόσες φορές θα μου το πεις, θα το σταματάω. Άμα μάσω το αυτοκίνητο ιδίως, γυρίζει και μου λέει, έλα, πες το. Στόπαγο. Μου λέει, εντάξει, ρεμισές. Το πες. Εντάξει, γελάμε όμως, πλέον, κάποτε. Κάποτε. Πολύ συχνά, ναι. Τι ελπίζεις, τι ελπίζεις γενικά, να μην αλλάξει ποτέ. Στη ζωή σου εννοώ. Να μην αλλάξει ποτέ. Ναι. Κοιτάξτε, πριν και πάνω απ' όλα, είτε αλλάξει κάτι είτε όχι, θέλω οι άνθρωποι που είναι στο οικογενειακό περιβάλλον να είναι καλά, να είναι υγιείς. Από εκεί και πέρα, μακάρι να μείνουμε όπως είμαστε σήμερα. Δεμένοι, αγαπημένοι, είμαστε γνώμονες για ό,τι έχουμε, έχουμε ένας τον άλλο. Υπάρχουν στερεότυπα που εφαρμόζεις στη ζωή σου? Τα αποφεύγω. Αν μ' αρέσει όμως κάτι, δεν θα πω «Α, είναι στερεότυπο και πρέπει να επαναστατήσω και δεν θα το κάνω». Αν είναι κάτι που μ' αρέσει και τυχαίνει να είναι και στερεότυπο, θα το κρατήσω. Ναι. Είπες ότι, ας πούμε, παράδειγμα, όταν αποφασίζεις να κάνεις δίαιτα από Δευτέρα, την κάνεις. Αυτό είναι μετά που θα κάνεις τα τρία πιάτα, μακαρόνια... Εννοείται. Και... Τρώω μέχρι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Και μετά σταματάς. Ναι. Μέχρι την Κυριακή, μέχρι το τελευταίο λεπτό θα τρώω. Αλλά μετά, 12 και 1, τέλος. Μαχαίρι. Πρέπει να σου πω ότι επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και επειδή ξέρεις ότι εγώ κάθε φορά που πάω στο εξωτερικό. Φέρνεις κάθε και φορά. Και όχι μόνο αυτό. Πάω μπροστά σε ένα τυραμισού, σε βάζω φωτογραφίες, σε κάνω tag. Λέω εγώ, Αλεξανδρινού, αυτό το τρώω για σένα. Υποφέρω. Αυτό το τέτοιο το τρώω για. Δηλαδή. Υποφέρω. Εντάξει. Ναι. Εσύ όταν βάζεις όλα εκείνα τις φωτογραφίες με τις μακαρονάδες, που ξέρεις ότι είμαι της Ιταλικής κουζίνας και του μακαρονιού, μια φορά δεν είπες Γιώργιε, αυτό μα είναι βάζω, για σένα. Πετάχτου. Πετάχτου, του φάει ένα κομμάτι. Δεν βάζω. Δεν είμαι πολύ active εγώ. Δεν είμαι πολύ ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, αλλά... Σε αυτά. Δεν βάζω τώρα θα φάω αυτό, τώρα θα πιω εκείνο. Σπάνια το κάνω αυτό. Ναι, αλλά όταν το κάνεις επίσης προκαλείς. Εντάξει, θα σου βάλω για ένα tag θα μαλώσω, μετά σου βάλω το όνομά σου από κάτω. Εντάξει. Σήμερα που σε αφορούσε, όχι, όχι να βάλεις το όνομά μου ότι happy hour θα έρθω σήμερα στο Γιώργιο. Έκανα μακαρόνια, Γιώργη, και έλα να φας. Α, να κοπιάσεις. Εντάξει, αυτό εννοώ. Γιατί εσύ μας καλείς, άμα έχεις... Μα εγώ είμαι στη Βενετία, είμαι στη Φλωρεντία, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, και εγώ είμαι στη Μακεδονίτσα, τι να κάνουμε. Εκεί κοντά είμαστε, 5 λεπτά είμαστε με το αυτοκίνητο. Εντάξει, θα το έχω υπόψη μου. Λοιπόν, δεν είναι ότι πας σε άλλη χώρα, αυτή είναι η διαφορά. Έλα, εσύ δεν το κάνεις να πας στο εξωτερικό. Κοίταξε. Εγώ ξέρω τι κάνω. Έχω καθιερωμένο... Λαμβάνω τα μέτρα μου. Έχω καθιερωμένο. Είσαι πολύ φιλόξενος. Μας καλείς από τη Βενετία για να μην πατήσουμε. Να ξέρεις, εγώ κάνω για τους πρώην συναδέλφους μου. Προς το παρόν, στο Σίγμα, κάνω pasta nights. Ναι. Μα επειδή είμαι πολύ του μακαρονιού. Δεν τα έχω δει που τα κάνεις. Και αν δεν βάλεις εσύ, βάζουν οι άλλοι. Τα παιδιά, ναι. Την επόμενη φορά θα το σκεφτώ λίγο και αμένα θα σε καλέσω. Πες, να καλέσουμε και έναν πρώην του Σίγμα, που ήταν στο Σίγμα πριν ήσασταν. Πολύ πρώην. Πολύ πρώην. Και έναν πολύ πρώην του Σίγμα που, που μεγαλώσατε μαζί του. Έτσι, αυτό, έτσι. Σιγά, μωρέ, και σε ακούει ο κόσμος, θα νομίζεις 50 χρονών πια. Καλά, μην απαντήσεις. Τι να της πω τώρα, πέμπω δηλαδή. Δεν είπε αυτό. Λοιπόν. Ναι. Ποιο φαγητό δεν πετυχαίνεις? Ποιο φαγητό? Όσες φορές και αν έχεις προσπαθήσει. Πολύ εύκολο, πολύ εύκολο. Τις φακές. Α. Τη μουτζέντρα. Την κυπριακή. Με τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχει. Έρχεται, την πάω και την αγοράζω έτοιμη από τις εστεριές. Παρακαλώ τη γιαγιά των παιδιών. Πεθερά μου. Γιατί? Και τη λέω σε ξαπαρακαλώ, κάνει για να φάνε. Δεν υπάρχει. Έχει μεγάλη αποτυχία. Τελείως. Με τίποτα. Δεν ξέρω. Όσες φορές και αν το δοκίμασες. Δεν με θέλει. Και ποιο είναι αυτό που πετυχαίνεις? Τέλεια. Τα υπόλοιπα τα πετυχαίνω. Α, τα πετυχαίνεις τέλεια. Ναι, τα πετυχαίνω. Ναι. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Πολύ μαγειρική και τα γλυκά. Ναι. Τα γλυκά το ξέρω, απλά δεν τα τρως. Σ' αρέσει να τα βλέπεις, να τα φτιάχνεις. Τα τρώω. Όταν είναι επιτρέπονται. Μέχρι την Κυριακή τώρα δεν υπάρχει απαγορευτικό, να ξέρεις. Λοιπόν, φεύγοντας από εδώ, στο γραφείο έχω τσουρέκι με σοκολάτα. Θα περάσω. Έχω πανετόνε με σταφίδες. Μην επιμένεις άλλο. Και σιροπιαστά. Μπορείς, η πόρτα είναι ανοιχτή. Είδες ότι έχω βάλει του ντέμι ρούσου. Α, μπράβο, το χαλαρό. Τελείωσε. Τα ρηχτά. Από τις δουλειές του σπιτιού,
πια δεν μπορείς να κάνεις με τίποτα. Το σιδέρωμα των πουκαμίσων για το δικαστήριο του Προύνσου. Είναι αδύνατο. Έχουν 10 διαφορετικές, πώς το λες. Φιέτες. Ναι, μιλάμε, είναι σαν πλησέ φούστα γίνεται, δεν υπάρχει λόγος. Του λέω, ξέρεις πώς αγαπώ, σε εκτιμώ, είναι κρίμα να πηγαίνεις ρεντίκολο στο δικαστήριο. Θα βρούμε έναν άλλο, μια άλλη λύση, μια αδερφέ. Ναι, όλα τα άλλα μου περνάνε. Αυτό βγαίνει, να βγαίνει κάπως έτσι, ναι. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν. Ναι. Εντάξει, καλά, υπάρχουν και τα καθαριστήρια, στη δελωτήρια ναι, κλπ. Δεν το έχω, δεν το έχω. Δεν το έχω. Γενικά, προτιμάς να σε αγαπούν ή να σε φοβούνται? Ή να με αγαπούν. Γιατί αυτό το δίλημα τώρα, είναι το ένα ή το άλλο? Έτσι μου ήρθε να σε ρωτήσω. Δεν θέλω να με φοβούνται. Ναι. Δεν με απασχολεί αν με αγαπούν, γιατί και εγώ δεν τους αγαπάω όλους. Ναι. Οπότε δεν έχω απέτηση να με αγαπάνε όλοι. Αυτό που θέλω είναι σεβασμό. Το φοβούνται, ξέρεις, με την έννοια της δουλειάς. Δηλαδή, ας πούμε, όχι να σε φοβούνται. Α, φοβήθηκα τι εγώ. Να σου πω κάτι. Πρέπει να τελειώσει κάποτε αυτή η ιστορία, ναι. Γιατί με κυνηγάει 19 χρόνια. Και νομίζω κάποτε ναι. Τελειώνει. Χριστάλα, με φοβάσαι. Πού είναι η Χριστάλα, έφυγε. Έφυγε. Κέρδισε το κουτί. Με φοβάσαι? Όχι. Ευχαριστώ. Δημήτρη αυτό. Μου. Ωραία. Κατάλαβες. Είδες. Είναι αυτός ο. Το έχω, το είπα και στον Downtown σε μια συνέντευξη. Είναι αυτός ο αστικός μύθος, ρε παιδί μου. Εσύ φούνας γογό Αλεξανδρινού περνάει και τα σαρώνει όλα. Α, μπράβο, αυτό, ναι. Κοίταξε, πάνω στη δουλειά. Άμα γίνει μια θεόστραβη, δηλαδή. Που γίνονται. Που γίνονται και εμείς είμαστε live στον αέρα για ώρα κτλ. Το να χάσει την ψυχραιμία σου. Εντάξει, όχι με ένα λαθάκι, μα γίνει κάτι χοντρό, ρε παιδί μου. Και χάσει την ψυχραιμία σου. Αυτό είναι ένα πράγμα. Αυτό που περιγράφεις εσύ είναι άλλο. Εντάξει, με κυνηγάει αυτό το πράγμα. Τι να κάνω, νομίζω τελειώνει. Τουλάχιστον στους συναδελφικούς κύκλους τελειώνει. Εντάξει, ναι. Τελειώνει. Νομίζω, μπορεί να νομίζει κάποιος από το κοινό ότι ναι, είναι αλήθεια. Εντάξει, δεν πειράζει. Υγεία. Καλά, εντάξει. Είναι ένα πράγμα που. Σίγουρα δεν θέλω να με φοβούνται. Αυτό ναι. Που θέλω είναι να υπάρχει σεβασμός. Είτε με συμπαθεί ο άλλος είτε όχι. Και εγώ δεν τους συμπαθώ όλους, αλλά σεβασμός προς όλους. Μέχρι εκεί. Τι είναι ναι. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος για σένα? Πάρα πολλά πράγματα, νομίζω. Ναι. Ναι. Και το βασικότερο, το έχω ξαναπεί, μήπως και εμπεδωθεί, είναι ότι αυτή η εικόνα του της άτρωτης, της πολυδυναμικής, που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και... Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ναι. Είμαι πάρα πολύ, πολύ μαλακή και πάρα πολύ ευαίσθητη. Ιδίως μετά τη δεύτερη. Μετά τη δεύτερη γυμοσύνη. Μετά τη δεύτερη κόρη. Στο δεύτερο παιδί. Ναι. Έχω. Πάει το προφίλ, διαλύθηκε σου λέω. Τίποτα. Δεν έχει. Θρηματίστηκε. Είδες τι κάνουν οι ορμόνες. Δεν είναι ορμόνες. Α, να τα στερεότυπα. Να τα στερεότυπα. Αυτό που μια γυναίκα, άμα είναι έγκυος, άμα είναι μάνα, είναι τα ορμονικά και η χημεία του σώματος. Πολύ κουραστικό. Καμία σχέση. Καμία σχέση, σίγουρα. Όχι. Ωραία. Έλα, εσύ να κουβαλάς 15 κιλά έξτρα βάρος για 9 μήνες να ξανασυζητήσουμε και να κουνάει το καράβι. Είναι οι ορμόνες ή είναι που έχει αποσταθεροποιηθεί η καθημερινότητά σου. Μόνοι σας το λέτε. Δεν το λέω εγώ. Όχι. Τα λένε. Εσείς το αποδίδετε εκεί. Όχι. Ισχύει, αλλά κάποιες κοπέλες μπορεί να τα λένε γιατί βουλεύονται σε αυτό. Α, γι' αυτό. Ωραία. Ναι. Μην μου μιλάς σε χωνεύρα οι ορμόνες. Αυτό δεν θέλω να φάω. Αυτό θέλω να φάω εκείνο, ορμόνες. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Εντάξει. Τι είσαι αποφασισμένη να κάνεις? Τι είμαι αποφασισμένη να κάνω? Ναι. Πολλά πράγματα. Πολλά. Ναι. Το καλύτερο για την οικογένειά μου, το καλύτερο για τα παιδιά μου, να έχουν δυνατότητες, να έχουν προοπτικές. Ό,τι καλύτερο μπορώ στη δουλειά μου, γιατί για μένα είναι στοίχημα προσωπικό και θέλω πάρα πολύ να πάει καλά εδώ το δελτίο και πηγαίνει πολύ καλά στο ΡΙΚ. Γιατί έχουμε δουλέψει όλοι μαζί, πάρα πολύ, για να λειτουργήσει. Τι θα επιθυμούσες να ξέρεις πώς να το κάνεις, αλλά δεν ξέρεις πώς να το κάνεις? Να τραγουδάω και να χορεύω. Αυτό το ότι είσαι σε μια οικογένεια καλλιτεχνική, είδα μέχρι και η κόρη σου αρχίζει και έχει... Η μόνη ξεκούρδιση, δεν υπάρχει. Ναι. Ούτε να χορέψω με ρυθμό μπορώ, ούτε να τραγουδήσω. Τα παιδικά τραγούδια τραγουδά ψιθυριστά, μπα και κοιμηθεί το παιδί. Γιατί κατά τα άλλα, με τραγουδά είναι το μάτι τη Δεν καταλαβαίνει τώρα, εντάξει. Είναι... Νομίζει. Είναι και η φωνή τη μάνα που είναι διαφορετική. Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να σου πω, είναι μεγάλο μαράζι γιατί νιώθω ότι εκφράζεσαι μέσα από τα. Χριστάλα, ήρθες. Σε ψάχναμε. Πού ήσουν? Πού είσαι, βρε Χριστάλα? Α, είχε και τέτοιο. Εντάξει, ναι. Επιτρέπεται. Okay, επιτρέπεται. Σ' αφήνω, ξέρει. Ναι, να σου πω, φοβάσαι την εγώ. Αλίμονο. Αυτό. Αλίμονο, όχι. Αλίμονο, όχι. Αυτό. Να τα λέμε. Τη μετρά καλά? Εμετρημένη.
ξέρεις, πάντα στο κεντρικό. Όχι πάντα. Πολλές νύχτες ήμασταν με τον Δημήτρη. Και πάντα μου λέει, έλα λίγο στην ένα να σου πάρω μέτρα. Και του λέω, θα ξαναπώ. Ναι, μα αυτό, γι' αυτό λέει, τα άλλα με μετράει. Κάτσε εκεί να σε μετρήσω. Ναι, ναι, ναι. Μα φέρνει τα μέτρα. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, τα παιδιά σου θα να λένε καλαντά. Η Μαρία τα ξέρει. Τώρα όμως είναι μεγάλη, δεν μπορεί να βγει. Σε παρακαλώ, είμαστε σχεδόν 10 χρονών. Το αρχιμηνιά και αρχιχρονιά. Τα όλα τα ξέρει, φαντάζομαι. Τι? Εσύ τα ξέρεις. Όταν ήσουν μικρή, έλεγες κάλαντα. Πήγαινες να πεις τα κάλαντα. Όχι. Γιατί? Ήμουν πολύ ντροπαλή και δεν είχα και πολλές παρέες. Ήμουν μοναχικό παιδάκι. Και. Δεν. Το αρχιμηνιά και αρχιχρονιά δεν το μάθες, δηλαδή. Ψηλή μου, δέντρο λιβανιά. Ναι, αυτό, ναι. Έχει καλός μας χρόνος. Αυτό. Τι? Το ξέρεις. Όσο ξέρω, τι. Θα δώσω εξετάσεις. Θα δώσεις εξετάσεις. Ωπα, παρεζίλη θα γίνουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε εκπαιδευτική τηλεόραση τώρα. Έλα. Ορθογραφίες θα με βάζει. Όχι, παιδί μου. Λένε τα κάλαντα. Ναι. Okay. Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά, ψηλή μου δέντρο λιβανιά. Ναι. Και αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά μετά Άγιο Θόλος. Μάλιστα. Αρχή που βγήκε ο Χριστός Άγιος και Πνευματικός. Στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Μάλιστα. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία, σύρισα αρχόντισα κυρία. Μάλιστα. Βαστά εικόνα και χαρτί, ζαχαροκάντιο ζυμωτή, χαρτί και καλαμάρι, δες και με το παλικάρι. Ναι. Πώς συνδέονται όλα τούτα? Πώς συνδέονται? Ναι. Τι εννοείς? Πώς συνδέονται? Δηλαδή, τι σχέση έχει η ψηλή μου δέντρο λιβανιά με την αρχιμηνιά και την αρχιχρονιά? Εγώ ποιητική αδεία, βρε Γιώργη, τώρα τι με έφερε εδώ πέρα. Αυτό, παιδί μου, σου λέω τώρα, θα κάνουμε. Ποιητική αδεία, λέω εγώ. Λοιπόν, σε κανοποιεί. Πρόσεξε να δεις τώρα. Έλα. Διάβασε μόνο αυτά που είναι bold. Διαβάζει ιστορίες χωρίς γυαλιά. Έλα, το προσπερνάω. Λέω, μήπως έφτασε στην ηλικία που θέλεις γυαλιά για να διαβάσεις. Μόνο τα bold, ε. Μόνο τα bold. Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά και αρχή καλός μας χρόνος. Αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και Πνευματικός. Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Βαστά εικόνα και χαρτί. Χαρτί και καλαμάρι. Ωραία. Και διάβασε τώρα αυτά που δεν είναι bold. Ψηλή μου δεντρολιβανιά, εκκλησιά μετά Άγιο Θόλος. Στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει και δεν μας καταδέχεται. Σύ είσαι αρχόντισα κυρία, ζαχαροκάντιο ζυμωτή, δες και με το παλικάρι. Α, τώρα βγάζει νόημα. Τώρα είδες που βγάζει νόημα. Ναι, βγάζει νόημα χωριστά. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι αυτά τα καλάντα δεν τα έλεγαν οι μικροί, τα έλεγαν οι νέοι στις κοπέλες που αγαπούσαν. Με κρυμμένο μήνυμα. Με κρυμμένο μήνυμα. Μη μου πεις. Βάζανε ένα στίχο, ένα λαξ. Που λέει που είσαι ψηλή σαν δέντρο λιβανιά, με το καπέλο είσαι σαν εκκλησία με τον τρούλο, που αν βγεις να περπατήσεις θα εφρανθούν οι καρδιές μας, που δεν καταδέχεται θέλεις η κοπέλα, γιατί εσύ είσαι η κοπέλα αρχόντισσα, είσαι σαν γλυκό ζυμωμένο, σαν ζαχαροκάντιο. Τι ωραίο κοπλιμέντο. Κοίτα και εμένα το παλικάρι. Αυτό είναι ωραίο κοπλιμέντο, σαν γλυκό ζυμωμένο. Είδες που δεν ξέρεις κάτι. Και μάθαμε κάτι έμαθα. Ναι. Πολύ ευχαριστώ. Αυτό τώρα ήταν... θα μάθει και κάτι άλλο. Αν νόμιζα ότι αυτό γλιτώσαμε, τελειώσαμε. Όχι, παιδί μου, έτσι εύκολα δεν γλιτώνει κανείς εδώ πέρα. Έχει κι άλλο. Πάρε τον πίνακα. Τον πίνακα. Κωνσταντίνε Ιάσονος, να ετοιμάζεσαι, σε παρακαλώ. Τι είπες, παιδιά. Μην με εκθέσεις. Δεν θα σε θέλω εκθέσω, να μου έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος μετά που θα διαβάζω ειδήσεις. Έχουμε δελτίο απόψε. Στις 8. Λοιπόν, η εμπιστοσύνη. Ναι, ναι. Επειδή αυτό το πράγμα θα το πω τώρα εγώ μετά από 20 χρόνια που έλεγα ειδήσεις. Παρακαλώ. Okay. Ό,τι και αν κάνεις, την εμπιστοσύνη του κόσμου ή την έχεις ή δεν την έχεις. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Ναι. Και είναι άλλο πράγμα η σοβαρότητα και άλλο η σοβαροφάνεια. Συμφωνούμε απόλυτα. Παρακαλώ. Λοιπόν. Τα έχεις χάσει λίγο τα χαρτιά. Έχω χάσει τα χαρτιά μου. Ναι. Τι ώρα είναι? 5:25 έχουμε και τίτλους να κάνουμε. Έχουμε και τίτλους ειδήσεων. Ωραία. Λοιπόν, ας υποθέσουμε, κυρία Γωγό Αλεξανδρινού, ότι συμβαίνουν ταυτόχρονα 5 πράγματα στο σπίτι σας. Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Ναι. Την ίδια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Και τα 5 απαιτούν την προσοχή σου. Ναι. Πρέπει δηλαδή να λάβεις τα μέτρα σου. Ναι, ναι. Χτυπάει το τηλέφωνο, ναι. Κλαίει το μωρό, ναι. Κάποιος χτυπάει την πόρτα, έχεις αφήσει τα ρούχα λπωμένα στο μπαλκόνι και έχει αρχίσει να βρέχει, έχεις αφήσει ανοιχτή τη βρύση στην κουζίνα και το νερό έχει αρχίσει να ξεχυλίζει από τον νεροχύτη. Ναι. Τα ξαναλέω. Τα θυμάμαι. Τι θέλεις, τι θα κάνω πρώτο? Λοιπόν, θέλω να τα βάλεις με τη σειρά. Ποιο απ' όλα είναι το πιο σημαντικό? Δηλαδή, τι θα έκανες πρώτα? Έχω οπτική επαφή με όλα αυτά που λες όμως, δεν έχει διαφορά. Τι εννοείς? Είναι στο σπίτι σου. Το βλέπω το μωρό που κλαίει ή κλαίει σε άλλο δωμάτιο, έχει διαφορά για μένα. Γιατί αν το βλέπω και απλά κλαίει και κάνει νούμερα, θα κάτσει εκεί να κλαίει. Λοιπόν, το τεστ δεν είναι τόσο επεξηγηματικό. Λέει, εντάξει. Χτυπάει το τηλέφωνο, κλαίει το μωρό, κάποιος χτυπάει την πόρτα, έχεις αφήσει, αφήσει τα ρούχα απλωμένα στο μπαλκόνι και βρέχει, έχεις αφήσει ανοιχτή τη βρύση και έχει αρχίσει να ξεχυλίζει. Τι κάνεις πρώτο? Τι κάνεις δεύτερο, τι κάνεις τρίτο, τι κάνεις τέταρτο, τι κάνεις πέμπτο? Χτυπάει το τηλέφωνο, κλαίει το μωρό. Τα έχει γράψει όλα, παιδιά, δεν μπορεί να είναι τέτοιο. Λοιπόν, το πρώτο που πας να κάνεις είναι να κλείσεις τη βρύση. Τι να πλημμυρίσουμε, να κινδυνεύσουμε, παιδιά.
Κάθε τι που έγραψες τώρα αντιπροσωπεύει ένα τομέα της ζωής σου. Δώσε. Τις προτεραιότητες. Μάλιστα. Η βρύση που έχεις αφήσει ανοιχτή στην κουζίνα και το νερό έχει αρχίσει να ξεχυλίζει από το νεροχύτη και τρέχεις να το κλείσεις, αντιπροσωπεύει το ρόλο που παίζει το σεξ στη ζωή σου. Δηλαδή τι ρόλο? Το πρώτο. Α, ωραία. Λοιπόν, μετά έβαλες την πόρτα. Όταν λοιπόν χτυπάει η πόρτα, είναι η φίλη. Η φίλη σου είναι το δεύτερο, η δεύτερη προτεραιότητα. Πολύ καλά τα πάμε. Τα πας μια χαρά. Το μωρό που κλαίει είναι η οικογένεια. Α, όχι, δεν τα πάμε καλά. Δεν τα πάμε καλά. Τα ρούχα που στεγνώνουν είναι τα λεφτά και το τηλέφωνο που χτυπάει είναι η δουλειά. Εντάξει, θα τα τούμπαρα λίγο. Θα τα τούμπαρες αλλά... λίγο. Ναι. Γίνα τον πίνακα την άλλη μεριά. Να σβήσω. Να σβήστε αυτά. Έχει κι άλλα. Άλλα δύο. Επειδή δεν είσαι πολύ των social media, ναι, δεν γι' αυτό. Oh. Το ξέρω ότι επειδή δεν είσαι πολύ των social media, γι' αυτό σου βάζω τώρα τα τεστ του Facebook. Πάμε. Λοιπόν, έρχεται το τέλος του κόσμου. Mm. Και αν εσύ μπορείς να σώσεις μόνο ένα είδος ζώου. Είσαι ένα σαν τον Νόε, ας πούμε, αλλά εσύ μόνο ένα είδος ζώου. Με το φρύδι σηκωμένο. Ναι, το σήκωσε το φρύδι ψηλά. Λοιπόν, έχεις να επιλέξεις μεταξύ του κουνελιού, του προβάτου, το ελάφι και το άλογο. Ποιο ζώο θα επέλεγες να σώσεις? Το κουνέλι, το πρόβατο, το ελάφι ή το άλογο? Το κουνέλι. Ωραία. Κράτησε το και θα γράψουμε γιατί έχουμε ακόμα ένα ζώο από κάτω. Και θα σου πω. Έκανες ένα λάθος. Mm. Και ο Θεός σου ζητάει να επιλέξεις το ζώο που θα ήθελες να σε μεταμορφώσει. Συγγνώμη γιατί μιλάει Κρυστάλλα και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Κρυστάλλα. Σε παρακαλώ. Φοράς τα ακουστικά σου και δεν ακούς ότι ναι, ακούμε. Παρακαλώ. Δεν μπορείς να συγκεντρωθεί. Εγώ Αλεξανδρίνου. Σε παρακαλώ πολύ. Θα βρω λάθος ζώο τώρα. Λοιπόν, θα βρει λάθος ζώο και θα βγει λάθος στο τεστ. Παρακαλώ. Έκανες ένα λάθος και ο Θεός λοιπόν σου ζητάει να επιλέξεις το ζώο στο οποίο θα ήθελες να σε μεταμορφώσει. Ποιο είναι το ζώο που θα επέλεγες? Σκυλί, γάτα, άλογο ή φίδι? Έτοιμη. Έτοιμη. Γίνα τον πίνακα. Λοιπόν. Εάν ερχόταν το τέλος του κόσμου και μπορούσες να σώσεις μόνο ένα είδος ζώου, ναι, θα επέλεγες να σώσεις το κουνέλι. Ναι. Το κουνέλι δείχνει ότι είσαι κρύα και απόμακρη, αλλά έχεις πολύ ζεστή και ευαίσθητη καρδιά. Είδες. 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 Να, μιλήσω, λοιπόν, μιλάει το κουνέλι και, τώρα. Ναι. Όταν έκανες ένα λάθος. Σε τι ζώο να με μεταμορφώσει, άλογο. Ζήτησες σε τι να σε μεταμορφώσει. Σημαίνει. Το ζώο που θα επέλεγες να σε μεταμορφώσει είναι άλογο. Το άλογο λέει δίνεις στον σύντροφό σου την εντύπωση ότι είσαι άπιστη. Δίνει την εντύπωση. Δίνει την εντύπωση. Δεν σημαίνει ότι είναι. Γελάει. Έτσι. Μας βάζει φιτιλιές πρωτοχρονιάτικα, μας κλείσει το σπίτι και γελάει. Σε μας, χρυσέ μου, ήρθαμε να σου κάνουμε και ποδαρικό. Μας κλείσει το σπίτι, σε καλά καθούμενα. Κύριε, λέει σου. Ναι, κάτι άλλο είσαι να μας πεις. Λοιπόν, επειδή είσαι μια καλαμαρού. Κι εγώ είμαι ένας καλαμαράς. Χαίρομαι που χαίρεσαι. Παρόλο που είμαστε πάνω από μια 20ετία και οι δυο εδώ, ναι, ναι, πρέπει να αποδείξουμε πόσο καλά ξέρουμε κυπριακά. Δεν το γλιτώνω, ε. Με το άλογο και το κουνέλι. Ωραία. Αλεξία, θα πάμε τώρα ή μετά από διάλειμμα. Αχ, παιδιά, έχω να κάνω και λοιπόν, τι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να παίξουμε Μάθαινε Κυπριακά με την Κογκό Αλεξανδρίνου.